Και πάμε στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας, Έφη Κουτσοκώστα, για να δούμε, Έφη, πώς διαβάζουν τώρα εκεί αυτό το νέο φρένο ο Ερντογάν, γιατί πριν Αλέκτορ λαλήσε τρεις, αρχίζει πάλι να εκβιάζει. Ακριβώς, οι πανηγυρισμοί της Μαδρίτης δεν κράτησαν πολύ, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος δεν άργησε να δείξει τις προθέσεις του και να στείλει βέβαια τα στη Σουηδία και τη Φινλανδία, αλλά μέχρι και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και βέβαια αντιλαμβάνονται τώρα οι δύο αυτές χώρες ότι η διαδικασία ένταξής τους στο ΝΑΤΟ περνάει μέσα από τα συμφέροντα της Τουρκίας, η οποίος Ερντογάν της κρατάει ομοίρους. Κρατάει ομοίρους δηλαδή τις δύο χώρες και την ένταξή τους στην στρατηγική συμμαχία. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από μερικές ημέρες, οι Σουηδοί και Φινλανδία αξιωματούχοι εξέφραζαν βέβαια την έκπληξή τους για το πόσο γρήγορα ο Ερντογάν έδωσε το πράσινο φως για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και μάλιστα, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά ένας Φινλανδός αξιωματούχος, στη διάρκεια του διαλύματος για καφέ. Φυσικά αυτό δεν είναι τυχαίο και δεν είναι τυχαίο και το γεγονός ότι το κείμενο περιλαμβάνει πάρα πολλές ασάφειες, με τη μεγαλύτερη ότι δεν λέει ρητά τον αριθμό των ανθρώπων που ο Ερντογάν ζητάει να απελαθούν από τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Και αυτό τον βολεύει πάρα πολύ, όπως βλέπουμε τώρα, καθώς αυτή τη στιγμή παίζει με λίστες και αριθμούς. Είναι διάχυτη λοιπόν η αίσθηση από διπλωμάτες εδώ στις Βρυξέλλες ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τα F-16 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και όπως είπε και ο ίδιος άλλωστε στη συνέντευξη τύπου που έδωσε στη Μαδρίτη, μέσα σε 24 ώρες στην πολιτική μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύ.